Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κλείνει μια δύσκολη εβδομάδα, βράδυ Παρασκευής, λίγο μετά τις 10. Σε μια εβδομάδα η οποία από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις, δεδομένου ότι τελικά είχαμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι ρωσικές δυνάμεις, Σταύρο, βρίσκονται μια αναπνοή από το κέντρο του Κιέβου. Ίντραπόρτας. Ακριβώς. Έχουμε μάχες σώμα με σώμα. Έχουμε απειλή από τη Μόσχα για Τσετσένους αλεξιπτωτιστές, οι οποίοι θα προσγειωθούν στο Κίεβο. Και εκεί που όλα κάποια στιγμή το μεσημέρι δείχνανε συνθηκολόγηση ότι οι δύο πρόεδροι θα καθόντουσαν στο ίδιο τραπέζι για να καταλήξουν στους όρους της συμφωνίας, τη μία πλησιάζουν, την άλλη απομακρύνονται. Έχουμε το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, όπου νομίζω, Σταύρο, ότι είναι ευδιάκριτη πλέον η ρόλη. Ποια είναι η γάτα και ποιο είναι το ποντίκι. Την ίδια στιγμή, και το πιο ενισχυτικό απ' όλα, το πιο θλιβερό απ' όλα, είναι ότι η Ευρώπη απουσιάζει. Η γιατί Ευρώπη είναι εγκεφαλικά νεκρή. Ακριβώς. Είναι ξεκάθαρο. Με φωταγωγήσεις κτηρίων, λύσεις δεν δίνονται. Στην Ευρώπη, καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα φίλες και φίλοι τηλεθεατές. Είναι πλέον σαφές πως κατερρύφθησαν όλοι οι μύθοι, ανατρέπονται τα πάντα. Νομίζω ότι και ο τελευταίος πλέον δύσπιστος κατανοεί πως η Ευρωπαϊκή αυτή Ένωση δεν προχωράει με τέτοιο βηματισμό. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αυτοπεριορίστηκε, θα έλεγα εγώ Χρήστο, εγκλωβίστηκε, μια Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς Ευρωστρατό, άρα μια ανίσχυρη ένωση. Χωρίς πολιτική. Χωρίς πολιτική, χωρίς πυγμή, χωρίς ηγέτες, να πω εγώ, και κοντά σε αυτούς και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στα χειρότερά τους. Αυτή τη στιγμή είναι σαφές πως η Μόσχα, Χρήστο, κατ' εμέ τουλάχιστον, κάνει ό,τι θέλει. Και αν θέλεις το πιο σημαντικό, έρχεται να αποδείξει πως το δίκαιο του ισχυρού υπερισχύει κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Και θα ανοίξει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση, Σταύρο, για το τι θα γίνει με το αν τελικά το ΝΑΤΟ σκέφτεται να εντάξει στους κόλπους της τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Ήδη νομίζω ότι τραβήχτηκε η κόκκινη γραμμή. Πάμε όμως να καλησπερίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, ο οποίος έχει μας κάνει την χαρά και την τιμή να είναι απόψε μαζί μας. Μιλάμε για τον κύριο Κωνσταντίνο Μπογδάνο, ανεξάρτητο βουλευτή. Κύριε Μπογδάνο, καλησπέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας, αγαπητέ Σταύρο, καλησπέρα σας, αγαπητέ Χρήστο. Και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με μια απολογία, μια συγγνώμη, διότι την προηγούμενη Παρασκευή, που ήταν τέτοια ώρα να τα πούμε, μου προέκυψε κάτι έκτακτο, μετά έσβησε και το κινητό και κατά το κοινό λεγόμενο σας κρέμασα. Όχι μόνο επειδή οι πολιτικοί πρέπει να μάθουμε να λέμε συγγνώμη, αλλά επειδή και σε ανθρώπινο επίπεδο αυτό είναι σημαντικό, θα ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι. Κωνσταντίνε μου, συγγνώμη δεκτή, δεν το συζητούμε. Και δεν μας έχουν συνηθίσει πολύ. Και δεν μας έχει συνηθίσει ακριβώς. Γι' αυτό λέω και εμείς λίγο κομπλάραμε στην αρχή. Αλλά ο Κωνσταντίνος έχει νομίζω άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία εκτιμά ο κόσμος. Αυτό βλέπω εγώ, αυτό εισπράττω, Χρήστο. Ναι, και πάνω απ' όλα την ειλικρίνεια. Πάνω απ' όλα την ειλικρίνεια. Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με το ερώτημα το οποίο απασχολεί όλη την ανθρωπότητα από τις αρχές της εβδομάδας. Τι επιδιώκει, πού το πάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν με την ιστορία που έχει ανοίξει στο μέτωπο με την Ουκρανία. Πολλοί μιλούν ακόμα και για μια προσπάθεια ανασύστασης της Σοβιετικής Ένωσης. Πώς το βλέπετε, πώς το αξιολογείτε, τι εκτιμάτε? Πρόκειται για έναν συνολικό αναθεωρητισμό, ο οποίος επιχειρεί να ξαναβάλει με ακόμα πιο δυναμικό τρόπο την πάλε ποτέ κρατέα Ρωσία, η οποία έχει περάσει από διάφορες φάσεις, την αυτοκρατορική Ρωσία, αλλά και μια κομμουνιστική αυτοκρατορία με επίκεντρο τη Ρωσία, στο χάρτη, στα πράγματα, με τρόπο ο οποίος, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε στην αρχή, αμφότεροι, εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι η Δύση συνολικά, δηλαδή το ευρωατλαντικό σύστημα που έχει ως βασικούς παίκτες τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξευτελίζεται, αυτοακυρώνεται, αυτοχειριάζεται και αυτοκτονεί. Όταν λείπουν ηγέτες οι οποίοι δεν τολμούν να βάλουν την πατρίδα πάνω από την ισοπεδωτική παγκοσμιοποίηση, δεν τολμούν να βάλουν τις παραδόσεις και τον πολιτισμό μας πάνω από την υποβοηθούμενη επέλαση του Ισλάμ και δεν μπορούν να βάλουν την λογική, τίποτε παραπάνω, πάνω από τους κάθε λογής δικαιωματισμούς, τότε ο Βλαντίμιρος Πούτιν μυρίζει αίμα. Είναι, ξέρετε, σαν τον Καρχαρία, ο οποίος μυρίζει το αίμα από πολλά χιλιόμετρα μακριά
και ξέρει ότι εκεί υπάρχει ένα θύραμα. Ως εκ τούτου, ο Ρώσος πρόεδρος, έχοντας για πάρα πολύ καιρό εκπονήσει τα σχέδιά του, λειτουργώντας με έναν τρόπο ο οποίος είναι δομημένος, ο οποίος έχει έναν προγραμματισμό και ο οποίος έχει μία στοχοθεσία και μία στοχοπροσήλωση σε βάθος χρόνου, βρίσκει τώρα την ευκαιρία και χτυπά. Δεν φοβάται τις κυρώσεις και δεν φοβάται τις κυρώσεις διότι έχει τις πλάτες της Κίνας. Και η Κίνα βεβαίως περιμένει πώς και πώς να ανεβάσει και εκείνη την γεωπολιτική της αξία, διότι θα είναι η δύναμη εκείνη που θα άρει το βάρος των οποιονδήποτε κυρώσεων επιβάλλει η λεγόμενη Δύση στην Ρωσία. Επίσης, η Κίνα πρόκειται να πάρει το παράδειγμα αυτού του αναθεωρητισμού και ενδεχομένως στοχεύοντας προς την Ταϊβάν να είναι ένα επόμενο επεισόδιο του 21ου αιώνα, ο οποίος θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω ότι ενδεχομένως να ξεκίνησε πραγματικά την εβδομάδα που μας πέρασε. Ξέρετε, ο 19ος αιώνας, ο αιώνας των καλώς εννοουμένων εθνικισμών, είναι μια λέξη που πρέπει και να την αποδαιμονοποιήσουμε αλλά και να μην την αφήνουμε στα σκυλιά και τους μαχαιροβγάλτες, ξεκίνησε με την Ελληνική Επανάσταση το 1821. Ο 20ος αιώνας ξεκίνησε με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Νομίζω λοιπόν ότι ο 21ος αιώνας, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, ξεκίνησε με την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, αλλά όχι μόνο με την εισβολή, με εκείνη την ανατριχιαστική ομιλία του Βλαδιμίρ Πούτιν, την οποία συστήνω σε οποιονδήποτε και οποιαδήποτε έχει αρκετά καλή γνώση αγγλικών να την παρακολουθήσει ολόκληρη. Είναι το μεγαλύτερο ορόσημο που έχουμε δει στην γενιά μας να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου και την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Έτσι είναι, γιατί μιλάει, Κωνσταντίνε, για την διόρθωση των λαθών της ιστορίας και πολλοί, μα πάρα πολλοί, μπορούν να επικαλεστούν αυτές τις, την ανάγκη διορθώσεων ώστε να επανασυστήσουν αυτοκρατορίες, να αλλάξουν σύνορα και ουδής άλλος γνωρίζει πλέον τι μπορεί να γίνει, καθώς φαίνεται πως η πόρτα του φρενοκομείου έχει ανοίξει για τα καλά. Αλλά το ερώτημα, Κωνσταντίνε, είναι το εξής. Επειδή πολλοί ομνίουν τώρα στο διεθνές δίκαιο, μια ρητορική ερώτηση, αλλά θέλω το σχόλιο σου. Διεθνές δίκαιο δεν υπήρχε το 1974 στην Κύπρο. Διεθνές δίκαιο δεν υπήρχε όταν οι Νατοικοί διέλυαν την Ιουγκοσλαβία. Εύκολο να το επικαλείσαι, δύσκολο να το εφαρμόσεις. Διεθνές δίκαιο δεν υπήρχε όταν δημιουργούσαν αυτό το κράτος μόρφωμα που ονομάζεται σήμερα Κόσοβο. Ακριβώς επειδή διεθνές δίκαιο υπήρχε και δεν υπήρχε ταυτόχρονα, ακριβώς επειδή αυτό επανειλημμένα έχουμε δει να κατακρεουργείται μπροστά στα μάτια μας, ακριβώς επειδή το διεθνές δίκαιο, που εγώ θα τολμήσω να κάνω μια συμπλήρωση στην πολύ καλή λίστα των παραδειγμάτων σας, δεν υπάρχει στο Αιγαίο. Διεθνές δίκαιο με αυτά τα οποία καθημερινά κάνει η Τουρκία. Ακριβώς λοιπόν επειδή το διεθνές δίκαιο έγινε κάτι το οποίο διασύρθηκε, το οποίο αποτέλεσε προσχηματική, αν θέλετε, αφορμή για ενέργειες, για μονομερείς αποφάσεις, για εκστρατείες έξω από το πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Να σας θυμίσω, Φερρυππίν, την εκστρατεία του ΝΑΤΟ κατά της Ιουγκοσλαβίας. Ακριβώς για όλα αυτά, το διεθνές δίκαιο πλέον έχει σταματήσει να έχει αυτήν την ισχύ που είχε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και επειδή είστε δύο δημοσιογράφοι με καλή γνώση της ιστορίας και αυτό το δίνετε στους τηλεθεατές σας ή στους ακροατές σας στο ραδιόφωνο ή στους αναγνώστες σας, είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσετε ότι είναι και θέμα γενεών. Έχουν αρχίσει και πλέον εκλείπουν οι άνθρωποι εκείνοι, οι συγγενείς μας, οι συμπολίτες μας, που ανήκαν σε γενιές που είχαν ζήσει τον όλεθρο, τον πόλεμο, την κτηνοδία. Συνολικά η Δύση έχει καταντήσει ένας χώρος ο οποίος έχει ενδώσει στην τριφυλότητα, έχει ενδώσει σε μία ασυδοσία, σε μία ανομία, σε μία καλοπέραση κακώς εννοούμενη και μάλιστα τον τελευταίο καιρό έχει ενδώσει σε μία ανώμαλη, σε μία εντελώς απεχθή για οποιονδήποτε λογικό άνθρωπο ατζέντα που χωρίζει τις κοινωνίες μας και κάνει τους πολίτες των δυτικών κρατών,
και θα τολμήσω να πω επίσης τους γηγενείς πολίτες ακόμα περισσότερο, να είναι δεύτερης κατηγορίας μπροστά σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα που προκρίνουν οι αριστεριστές, οι δικαιωματιστές, οι λεγόμενοι φιλελεύθεροι που ο λαός στα social media τους λέει φιλελέδες ή φιλελεύτ ή τους χαρακτηρίζει και με άλλα επίθετα που δεν νομίζω ότι έχουν θέση στην συζήτησή μας. Ακριβώς λοιπόν επειδή συμβαίνουν όλα αυτά, έχει δημιουργηθεί ένα υπόβαθρο μαλθακότητας και αναποτελεσματικότητας που οποιοδήποτε δεν δεσμεύεται από τους κανόνες της δημοκρατίας και δηλαδή μπορεί να έχει μια ολοκληρωτική πυγμή πάνω στο κράτος, στον στρατό, στους θεσμούς του, αλλά και στο λαό του, το εκμεταλλεύεται και αλλάζει τα δεδομένα. Αυτό είναι που βλέπουμε και επίσης πρέπει να κρατήσουμε, μια και το λέτε, ότι ας μην έχουμε πλέον καμία αυταπάτη. Δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός είχε ποτέ αυταπάτες, ότι σε περίπτωση που χρειαστεί θα είμαστε μόνοι μας. Σήμερα όμως δεν υπάρχει καν το ερώτημα. Υπάρχει η βεβαιότητα ότι είμαστε και θα είμαστε μόνοι μας. Και αυτό σημαίνει ότι και στην Ελλάδα, όπως και παντού, υπάρχει ανάγκη από ηγέτες οι οποίοι, ξαναλέω, θα βάλουν την πατρίδα πάνω από μια άρρωστη παγκοσμιοποίηση. Θα βάλουν το έθνος πάνω από τον διεθνισμό. Θα βάλουν τους πολίτες τους πάνω από τους εισβολείς και θα βάλουν την ισότητα όλων, ανδρών, γυναικών, όλων ατόμων με οποιαδήποτε επιλογή ζωής πάνω από τις διχαστικές ατζέντες, τις οποίες επιδιώκουν όλα αυτά τα κέντρα και τα παράκεντρα, τα οποία βλέπουμε κιόλας να έχουν καθιερωθεί ως τελάλιδες της νέας τάξης πραγμάτων από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα, ευτυχώς υπάρχετε κι εσείς. Άρα στην ουσία σήμερα από την Ευρώπη απουσιάζουν οι ηγέτες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Είναι αυτό που είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής. Και γι' αυτό υπάρχει και η αναποτελεσματικότητα στην οποία αναφερθήκατε εσείς. Δηλαδή το να φωταγωγείς κτίρια, το κτίριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα χρώματα της Ουκρανίας, δεν δίνει λύση στο πρόβλημα. Έκανα ένα πολύ σκληρό tweet, κάνοντας retweet αυτό το γελίο tweet της κυρίας Φοντερ Λάιεν. Όταν λέει ότι φωταγωγήσαμε το κτίριο και στεκόμαστε μαζί σας, είναι πραγματικά όχι μόνο σαν να διασύρει τις θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες χτίστηκε ο μεταπολεμικός κόσμος, αλλά και όλη η ταυτότητα της Δύσης, αλλά είναι σαν να μας δουλεύει στα μούτρα μας. Με συγχωρείτε για αυτή την έκφραση, αλλά αυτό αισθάνομαι και είμαι βέβαιος ότι αυτό αισθανόμαστε όλοι. Δηλαδή, εμ και τους παρατάς, εμ και τους αφήνεις, εμ και τους δίνεις ουσιαστικά στον εχθρό τους, τον οποίο εσύ προκάλεσες, εμ και φωταγωγείς το κτίριο και λες ότι τους συμπαρίστασε. Να σε σφάξω αγά μου να γιάσεις, να σε κάψω Γιάννη να σαλίψω μέλι, υπάρχουν πολλές. Μακάρι να μην έρθει η στιγμή που θα χρειαστεί να φωταγωγηθεί το κτίριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα ελληνικά χρώματα και εδώ μήπως πρέπει να έχουμε το νου μας και τα μάτια να είναι στην Ουκρανία, αλλά η προσοχή μήπως πρέπει να στραφεί προς την Τουρκία. Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω από ένα μήνυμα αποφασιστικότητας, λέγοντας ότι σε περίπτωση που ο γείτονας κάνει τίποτα το απονενοημένο, εγώ πιστεύω πραγματικά ότι η πυγμή των ενόπλων δυνάμεων, με όλες τους τις ελλείψεις, αλλά και του μεγάλου, του τεραστίου, υγιούς μέρους και σιωπηλού πολλές φορές του ελληνικού λαού, θα δημιουργήσουν μια άλλη ανάγκη. Να φωταγωγηθεί στα χρώματα της Τουρκίας το οποιοδήποτε κτίριο, διότι θα τους τσακίσουν. Αυτή είναι μια πεποίθησή μου. Είμαι βουλευτής ανεξάρτητος μεν, αλλά μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, μέλος και της Επιτροπής Εξοπλισμών και ξαναλέω, το ζήτημα δεν είναι κυβερνητικό. Ημί, έχω πραγματική εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις, στους άνδρες, στα στελέχη, στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, το οποίο έχει θέσει και ο μεγάλος στοχαστής Παναγιώτης Κονδύλης, ότι η ισχύς είναι και ζήτημα απόφασης. Το ζήτημα δεν είναι μόνο να έχεις Ραφάλ,
ή να έχεις μπελαρά, ακόμα και με τον προβληματικό φόρτο με τον οποίο τις αγοράσαμε. Αλλά ας μην το συζητήσουμε αυτό. Τώρα, πόσα κελιά δηλαδή για πυράβλους Άστερ έχουν αυτές που παραγγέλνουμε και πόσες θα έπρεπε να έχουν, ακόμα και με πολύ καλά όπλα, εάν δεν έχεις την απόφαση να χρησιμοποιήσεις την ισχύ σου, τότε θα έχεις πρόβλημα. Παρά τα αυτά, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που δεν είναι σχετικά με την εξωτερική ισχύ μιας χώρας ή την στρατιωτική ισχύ. Έφερα στην Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα μια ανατριχιαστική ιστορία ενός μνημείου που στήθηκε με χρηματοδότηση της τουρκικής κυβέρνησης μέσω του Δήμου Προύσας, αφιερωμένο σε έναν δήθεν ήρωα που έπεσε υπέρ του Ερντογάν στο πραξικόπημα Οπερέτα του 2016 και το οποίο στήθηκε σε ελληνικό χωριό της Θράκης με τουρκική επιγραφή, κάνοντας τον εκεί δήμαρχο της μουσουλμανικής μειονότητας, διότι υπενθυμίζω σε όλες και σε όλους ότι δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα στην Θράκη, να λέει θέλουμε να φτιάξουμε και άλλα τέτοια, να τιμήσουμε και άλλους ήρωες, έρχονται γι' αυτό λέει επί τούτου από την Τουρκία και φωτογραφίζονται μπροστά του και είμαστε περήφανοι. Συγχρόνως, άκουσον άκουσον, και αυτό το λέω στην εκπομπή σας πρώτη φορά, την Δευτέρα θα καταθέσω μία ερώτηση, διότι έχω έγγραφα στα χέρια μου απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών σε ένα αίτημα το οποίο έγινε από μία δημοτική παράταξη του Δήμου Λάρισας να φτιαχτεί ή μάλλον να μετονομαστεί μία πλατεία σε πλατεία Βορείου Ηπείρου. Γιατί? Επειδή ήθελαν αρχικά να κάνουν ένα μνημείο στον εθνομάρτυρα Κωνσταντίνο Κατσίφα. Αλλά δεν επετράπει, διότι μπήκανε οι αριστεριστές και οι προοδευτικοί και οι εθνομηδενιστές και όλοι αυτοί οι οποίοι για κάποιον λόγο δεν αγαπούν την πατρίδα τους, αν όχι τη μισούν και το σταμάτησαν. Και είπανε λοιπόν οι άλλοι, εντάξει, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε για τον Κατσίφα, να κάνουμε κάτι, να μετονομάσουμε μια πλατεία σε πλατεία Βόρειου Ηπείρου. Και απάντησε, κύριε, το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι δεν υπάρχει Βόρειος Ήπειρος, υπάρχει μόνο Νότια Αλβανία. Μάλιστα. Με συγχωρείτε που θα το πω έτσι, να το βράσω να πουλάς τσαμπουκά στο Όσλο. Τι κάνεις στη Βόρεια Ήπειρο είναι το θέμα και τι κάνεις στη Θράκη. Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Τι κάνεις στη Θράκη, τι κάνεις στη Λάρισα και τι κάνεις στα κέντρα μεγάλων πόλεων, όπως είναι στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Επανειλημμένα, και είσαι ο μόνος που το έχεις κάνει αυτό, έχεις αναδείξει το μείζον πρόβλημα της επιχορηγούμενης, όπως το έχεις πει, αντικατάστασης πληθυσμού. Κάποιοι, έχεις γράψει, φτιάχνουν μία νέα μουσουλμανική μειονότητα. Και όχι μόνο ότι φτιάχνουν, αλλά πάνε και στο Πακιστάν, πάνε και στο Μπαγκλαντές και εξασφαλίζουν και τη διαμονή τους με χαρτιά εδώ στην Ελλάδα. Και ρωτώ, με αυτή την πέμπτη φάλαγγα, ποιος θα ασχοληθεί? Θα ασχοληθούν εκείνοι τους οποίους πρόκειται να εξουσιοδοτήσει ο ελληνικός λαός, αφού αξιολογήσει την συνέπεια και την αποτελεσματικότητα του καθενός. Σε μία σκληρή ομιλία μου στην Βουλή, απέναντι στα πράγματα τα οποία έχει αφήσει ιδεολογικά και πολιτικά ακάλυπτα η Νέα Δημοκρατία, κατέληξα λέγοντας ότι η Δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, έλεγε ο Παύλος Μπακογιάννης, ακριβώς διότι όλοι έχουμε δικαίωμα στην εκπροσώπηση. Είπαμε νομίζω και πριν ότι χρειάζονται πολιτικές δυνάμεις και χρειάζονται ηγεσίες που θα τολμήσουν να βάλουν ξανά στο επίκεντρο το έθνος απέναντι σε μια πλέον ισοπεδωτική, μηδενιστική παγκοσμιοποίηση, τη λογική πάνω από τους δικαιωματισμούς, τις παραδόσεις μας, πάνω από την ισλαμική εισβολή και την αντικατάσταση πληθυσμών. Συνεπώς, εάν είμαστε οξυδερκείς, εάν είμαστε ευαίσθητοι, εάν είμαστε αποφασισμένοι ότι η δημοκρατία μπορεί να μας δώσει λύσεις, τότε πιστεύω ότι θα τις βρούμε. Χρειάζεται όμως να συζητάμε, χρειάζεται να θέτουμε τα ζητήματα χωρίς φόβο, χωρίς πάθος, ακόμα και όταν γνωρίζουμε ότι πρόκειται να υπάρχουν επιπτώσεις και πρόκειται να υπάρχει κόστος. Αυτό που γίνεται στην Αθήνα
είναι ίσως ο πραγματικός λόγος της διαγραφής μου. Διότι ενδεχομένως, αν ήμουν βουλευτής μιας περιοχής η οποία θα είχε, ας πούμε, τουριστικά χαρακτηριστικά, Κυκλάδων, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, ίσως και να μην αισθανόμουν την εσωτερική αυτή ανάγκη να είμαι πιστός και συνεπής προς όλα όσα έλεγα το 2019, ούτως ώστε να εκλεγώ και τα οποία βλέπω να καταστρατηγούνται και να παραβιάζονται. Άρα ως εκ τούτου, ναι, εγώ καλώ τον Αθηναίο, τον Θεσσαλονικαία, καλώ τον συμπολίτη μου στον Εύρο, εκεί δίπλα στο φυλάκιο, να μην το παρατήσει το θέμα, να εξακολουθήσει να διαμαρτύρεται, αλλά συγχρόνως να μην δώσει δύναμη σε σχηματισμούς οι οποίοι, ή και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδείξει στο παρελθόν ότι έχουν υπάρξει επί της ουσίας δεκανίκια της αριστεράς και της αντεθνικής της ατζέντας, η οποία μετά σε έναν μεγάλο δυστυχώς βαθμό υιοθετήθηκε από την κυβερνώσα Νέα Δημοκρατία. Μην ξαναπάμε να ψηφίσουμε ΑΝΕΛ, οι οποίοι έγιναν ο συμπολιτής της μακεδονικής ταυτότητας, ούτε βεβαίως τους ανθρώπους που λερώνουν την έννοια του εθνικισμού. Το λέω και το πιστεύω. Άνθρωποι οι οποίοι έριξαν την κυβέρνηση Σαμαρά επί Δήμα για να ανεβάσουν τον Τσίπρα, για να του δώσουν τις ψήφους τους στο δημοψήφισμα, για να τον κάνουν παντοδύναμο, αναφέρομαι στη Χρυσή Αυγή, για να δέχονται τις εξυπηρετήσεις του ΣΥΡΙΖΑ επί 5 χρόνια και να μην βρίσκεται αίθουσα ούτως ώστε να δικαστούν, με ποιο αποτέλεσμα? Την τελική πώληση της Μακεδονίας. Οι άνθρωποι αυτοί τώρα κουνούν το δάχτυλο. Ναι. Δυστυχώς, οι δήθεν πατριώτες, οι δήθεν δεξιοί, εκείνοι οι οποίοι συγχρωτίστηκαν μαχαιροβγάλτες ή λαμόγια, δεν είναι η λύση. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε όλες και όλοι. Επειδή ακριβώς είμαστε όλοι πολύ θυμωμένοι, επειδή ακριβώς είμαστε όλοι εξοργισμένοι, επειδή αισθανόμαστε την αδικία, και ξέρετε, εμείς οι μεσημβρινοί, οι νότιοι λαοί, έχουμε πολύ καρδιά να δουλεύει μέσα στο σύστημά μας, και ορισμένες φορές χρειαζόμαστε μια πιο ψυχρή λογική. Θα βρεθούν πολλοί οι οποίοι θα προσπαθήσουν να πουλήσουν Ελλάδα. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ποιον θα δώσουμε τη στήριξη και την ψήφο μας. Εδώ τώρα εγώ θέλω να παρατηρήσω κάτι. Είπε ο κύριος Μπογδάνος ότι παραμένει συνεπής. Άρα από τη στιγμή που είναι ανεξάρτητος βουλευτής, έχει λοξοδρομήσει η Νέα Δημοκρατία από τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Και επίσης, από τις ιδεολογικές της, νομίζω, αρχές. Okay. Ναι. Πολύ, κάποιες και κρατάω επίσης και το ότι μιλάς συνήθως σε πρώτο πληθυντικό. Εμείς θα κάνουμε, θα προχωρήσουμε, καλούμε. Το ερώτημά μου είναι, τι σκέπτεται ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος? Το πολιτικό του μέλλον. Ακριβώς. Μιλάω σε πρώτο πληθυντικό, διότι πραγματικά νιώθω, και το νιώθω με σεμνότητα, το νιώθω με ταπεινότητα. Ναι. Το νιώθω μερικές φορές αισθανόμενος ότι είμαι ανεπαρκής για να το κάνω. Νιώθω όμως ότι, επειδή είμαι από τους ελάχιστους που μιλάνε, ότι εκφράζω πολλούς από εμάς. Ότι εκφράζω πολλούς ανθρώπους, πολλούς Έλληνες, πολλούς συμπολίτες, οι οποίοι αισθάνονται ότι δεν υπάρχει, ρε παιδιά, μία γωνιά για αυτούς μέσα στο πολιτικό και το μηδιακό σύστημα, τουλάχιστον στο πρώτο, το συστημικό επίπεδο, αυτό το οποίο χέρι, αν θέλετε, της μεγάλης προβολής. Ως εκ τούτου, αισθάνομαι επίσης υποχρέωσή μου, μια και μιλώ σε πρώτο πληθυντικό μερικές φορές, και να σας πω την αλήθεια, δεν το είχα σκεφτεί, ασυναίσθητα το κάνω και μου το λέτε εσείς. Δεν θέλω να μοιάζω Αβραμόπουλος, τιμώ τον κύριο Επίτροπο, ο οποίος μιλούσε για τον εαυτό του σε πρώτο πληθυντικό και σφίγγε με το ένα χέρι το άλλο, όπως κάνανε παλιά σε κάποιες κομικές εκπομπές, μια πετυχημένη σάτυρα. Όχι. Εσείς εκφράζεστε σύνολο, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εκφράζεστε μια ομάδα, εκφράζετε ένα σύνολο. Ή θέλετε να εκφράσετε ένα σύνολο πολιτών, συμπολιτών μας? Ότι δεν ξέρω αν πραγματικά εκφράζω. Νιώθω ότι αυτά τα οποία λέω είναι αυτά τα οποία σκέπτονται πολύ, φρονούν πολύ, πιστεύουν πολύ, υποστηρίζουν πολύ, και επίσης είμαι
σε μία θέση που με υποχρεώνει να μιλώ με όλους, να συνομιλώ. Ένα από τα προβλήματα των πολιτικών μας είναι ότι εκλέγονται, μπαίνουν στο γραφείο, κλείνουν πόρτες και παράθυρα και μετά τα ξανανοίγουν 6 μήνες πριν από τις εκλογές, ούτως ώστε να αρχίσουν πάλι ένα τροπάρι για να επανεκλεγούν. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω αν θα επανεκλεγώ, διότι δεν ξέρω αν θα ξαναείμαι υποψήφιος. Όμως αυτό που γνωρίζω είναι ότι χίλιες φορές να μην είμαι υποψήφιος, χίλιες φορές να μην υπάρξει ένας κομματικός σχηματισμός που θα εντάξει τον λόγο μου με όλη του την καθαρότητα που επιθυμώ αυτός να έχει στα ψηφοδέλτια του, παρά να είμαι ανακόλουθος, παρά να μην μπορώ να κυκλοφορήσω και να ντρέπομαι. Διότι, ξέρετε, δεν είμαστε άνθρωποι που ζούμε μέσα σε φούσκες. Εγώ πριν από λίγο γύρισα στο σπίτι και μάλιστα θα σας πω και το εξής. Ο καλός συνεργάτης, σκηνοθέτης, με πήρε τηλέφωνο και του λέω: «Σας παρακαλώ, δώστε μου 5 λεπτά, θέλω να αλλάξω για να βάλω ένα σακάκι και μία γραβάτα, διότι ακριβώς είμαι στους δρόμους όλη μέρα». Λοιπόν, αυτό είναι το πιο βασικό. Μάλιστα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να συνομιλούμε με όλους, να συνομιλούμε με όλες και πιστέψτε με, σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές ομάδες ανθρώπων που έχουν παρεμφερείς αγωνίες. Ομάδες ανθρώπων που είτε έχουν σχετιστεί με κόμματα, μεγάλα ή μικρά, είτε έχουν υπάρξει θειασότες πολιτικών ή άλλων σχηματισμών, ομίλων προβληματισμού, κινήσεων, με πολλά ονόματα, με διαφόρους επικεφαλείς, με πολλές αφορμές, με διάφορες καταγωγές, με διαφορετικά και ποικίλα χαρακτηριστικά. Ναι. Δεν είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε μια προσπάθεια όλοι εμείς, οι οποίοι καθένας από το μετερίζι του, καθένας από την πολεμίστρα ναι. του, καθένας από το παρατηρητήριό του, λέει κάποια πράγματα, υποστηρίζει κάποια πράγματα, προωθεί κάποιες θέσεις και μάχεται για κάποιες αξίες, δεν είναι η υποχρέωσή μας να προσπαθούμε να συναντιόμαστε, να προσπαθήσουμε να βρεθούμε μαζί, να αναζητήσουμε κοινούς τόπους. Ξέρετε, είτε πιστεύεις στη δημοκρατία, είτε δεν πιστεύεις. Βλέπω πολλούς συμπολίτες μου αυτές τις μέρες να επενούν και να εκθιάζουν τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Το καταλαβαίνω. Λείπει πολύ η εικόνα ενός ηγέτη ο οποίος βάζει πάνω και, και πέρα και πίσω από οτιδήποτε άλλο την πατρίδα. Πίσω από τα κίνητρά του η πατρίδα. Έτσι. Πέρα από οποιοδήποτε φόβο η πατρίδα. Πάνω από οποιοδήποτε κριτήριο η πατρίδα. Όμως δεν είναι ανάγκη να είσαι δικτάτορας για να το κάνεις αυτό. Ναι. Δεν είναι ανάγκη να είσαι απολυταρχικός. Δεν είναι ανάγκη να δέρνεις αυτούς οι οποίοι διαφωνούν μαζί σου. Ειλικρινά πιστεύω ότι η δημοκρατία έχει χώρο για τις δυνάμεις εκείνες που θα εκφράσουν, και κλείνω με αυτό, το δίλημα της νέας εποχής. Δεν υπάρχει πια αριστερά και δεξιά όπως την ξέραμε. Δεν υπάρχει μνημόνιο, αντιμνημόνιο. Δεν υπάρχει καπιταλιστής ή οπαδός της κεντρικής οικονομίας. Υπάρχουν δύο πράγματα. Με το έθνος ή με την ισοπεδωτική, μηδενιστική πλέον παγκοσμιοποίηση. Κωνσταντίνε, αυτές είναι οι επιλογές μας και θα πρέπει να τις σκεφτούμε. Μία τελευταία ερώτηση από εμένα. Όταν άκουσες τον κύριο Γεραπετρίτη να σε διαψεύδει σε αυτά που είπες εσύ, πως δηλαδή είχε συζητήσει μαζί του για το αν θα πήγαινε στην περίφημη συγκέντρωση στην Αθήνα, πώς ένιωσες? Κοιτάξτε, δεν άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη να το κάνει. Άκουσα τον κύριο Οικονόμου. Με συγχωρείτε, τον κύριο Οικονόμου. Ναι, με συγχωρείτε. Με συγχωρείς. Ένιωσα ότι ενδεχομένως να έχει κακή πληροφόρηση. Θα σας πω κάτι. Δεν είναι προσωπικά τα ζητήματα. Δεν λέω, για παράδειγμα, ότι δεν με καλύπτει ο κύριος Δένδιας να στείνει σκηνικά στο Όσλο με τον πρέσβη της Τουρκίας εκεί και να ξεχνάει τι γίνεται στη Θράκη ή να λέει ότι δεν υπάρχει Βόρειος Ήπειρος, επειδή έχω προσωπικά θέματα με τον κύριο Δένδια. Ο κύριος Δένδιας έκανε την κίνησή του. Έκανε αυτό το οποίο θεώρησε σωστό. Πιστέψτε με, ήταν μια πολιτική κίνηση. Το ίδιο και με τον κύριο Γεραπετρίτη, το ίδιο και με τον κύριο Οικονόμου. Να σας πω κάτι, τον κύριο Οικονόμου τον λυπήθηκα εκείνη την ώρα. Και τον λυπήθηκα διότι κατάλαβα ότι κάποιοι και εκείνον τον έχουν για αναλώσιμο.
Διότι όταν λες ψέματα ή όταν δίνεις, με συγχωρείτε, δεν θα πω ψέματα, όταν δίνεις κακή, εσφαλμένη πληροφόρηση στον κυβερνητικό σου εκπρόσωπο και τον βγάζεις έξω να την πει, ενώ γνωρίζεις την αλήθεια και γνωρίζεις ότι αυτός που επίσης ξέρει την αλήθεια έχει και αποδεικτικά στοιχεία για αυτή, τότε νιώθεις άσχημα για αυτόν τον άνθρωπο. Κατανοητό. Κατανοητό. Δεν είναι προσωπικά τα θέματα. Ούτε πρόκειται να εκπέσουμε στο επίπεδο προσωπικότητων έτσι ελαφρά κοπής που προσπαθούν να τα κάνουν τα πράγματα όλα σε σχέση με το υπερδιωγγωμένο τους εγώ. Μάλιστα, Κωνσταντίνε. Είναι ώρα για το εμείς. Ο πανδαμάτο τηλεοπτικός χρόνος μας πιέζει αφόρητα, Κωνσταντίνε. Χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που μιλάμε. Πραγματικά το χαίρομαι. Δική μας και χαρά. Δική μας είναι η χαρά, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε ό,τι επιχειρήσεις. Όλοι μαζί είμαστε. Έθνος ή μια αρρωστημένη παγκοσμιοποίηση. Εγώ πιστεύω ότι το έθνος μπορούμε να το υποστηρίξουμε και με συνθήκες ελευθερίας. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Εγώ. Και πάμε, Άρον, σε διαφημίσεις. Ναι, γιατί ξεφύγαμε, αλλά ήταν νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πάμε.